Κυκλοφοριακό πρόβλημα καταγράφεται από νωρίς το πρωί στην καρδιά του Ηρακλείου, καθώς αρκετοί πολίτες κατέβηκαν στο κέντρο για να κάνουν τις τελευταίες αγορές πριν το δεύτερο lockdown, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή τα ξημερώματα του Σαββάτου. Απλά κατέβηκα και για βόλτα, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, σίγουρα το ότι θα μας κλείσουν μέσα είναι ένας λόγος να έρθεις να κάνεις τις τελευταίες εκκρεμότητες, είτε αγορές είναι είτε οτιδήποτε άλλο στο κέντρο. Γι' αυτό έχει περισσότερη κίνηση σήμερα η αγορά. Λίγο απ' όλα. Θα υπομείνουμε αυτό που μας βρήκε, τι να κάνουμε. Αρκετός κόσμος σήμερα στο Ηράκλειο, ε? Ναι, λογικό είναι. Από ουρά σε ουρά σήμερα? Ναι, σε όλα τα μαγαζιά το ίδιο είναι. Σε να πληρώσεις, σε να κάνεις αγορές, τα πάντα. Ουρές σχηματίστηκαν σε αρκετά καταστήματα, κυρίως ρουχισμού και ηλεκτρονικών ειδών, με τους πολίτες να οπλίζονται με υπομονή. Α, υπέροχα. Θα κλειστούμε μέσα. Μια χαρά, δεν βλέπετε τι γίνεται. Πώς θα περιμένετε? Εδώ περιμένω εγώ μισή ώρα τώρα. Περιμένετε. Για να πάρουμε μπιτζάμες, γιατί δεν θα χρειαστούμε κάτι άλλο φέτο. Ναι. Μπιτζάμα ναι. Λοιπόν, καραντίνα. Ναι, 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 ναι. Μια χαρά, τι να κάνουμε. Υπομονή σε όλους. Τι θα αγοράσετε? Κάλτσες, μπιτζαμούλες, τέτοια. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να στηριχθεί η εργατική τάξη. Και μικρομεσαίοι βέβαια, που κι εγώ είμαι. Βέβαια, εδώ στην Κρήτη δεν καταλαβαίνω το λόγο που μπαίνουμε σε καραντίνα. Τώρα, όπως και να έχει το θέμα, σας είπα, πρώτα είναι να έχουμε την υγεία μας και μετά όλα τα άλλα. Αλλά σίγουρα θέλω να ανοίξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η σημερινή ημέρα θυμίζει Black Friday, όπως σχολίασαν αρκετοί πολίτες, ενώ άλλοι απόλαυσαν το καφεδάκι τους, μια ανάσα από το lockdown. Μία από τα ίδια. Είχατε λοιπόν μπογατσούλα σήμερα. Μπογατσούλα, κάνα καφεδάκι στο σούπερ μάρκετ, κάνα ψηλό δωράκι έτσι για τον εαυτό μας. Αν περισσέψει τίποτα χρήμα, αλλά δεν πήραμε το 800 ακόμα. Μάλλον πως έπρεπε να πάρθουν τα μέτρα. Για την υγεία του κόσμου. Καλό θα ήταν να ανοίξουμε πριν τις γιορτές, ώστε να επανακάμψει όσο το δυνατότερο ταχύτερα η οικονομία. Κάποιες υποχρεώσεις και μετά περιορισμό. Για τα κομμωτήρια έχει πάρα πολύ δουλειά, έχουν πάρει τα πιστολάκια φωτιά. Πήγα πριν δύο μέρες. Η κίνηση στο Ηράκλειο θυμίζει λίγο Χριστούγεννα, ενώ οι εικόνες που επικρατούν στα κομμωτήρια παραπέμπουν σε ρεβεγιόν. Η δύσκολη μέρα ήταν η Πέμπτη, την οποία μόλις ανακοινώσαν το lockdown, πήραν φωτιά τα τηλέφωνα. Θα δουλέψουμε όσο χρειαστεί για να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και να είναι όμορφος και στο lockdown. Ο κόσμος είναι αγχωμένος να προλάβει να προετοιμαστεί ώστε να είναι καλά μέσα στην καραντίνα. Κουρέματα, βαφές και πιστολάκια έχουν πάρει φωτιά, με τον κλάδο να τονίζει την ανάγκη αυστηρών ελέγχων για τη μαύρη εργασία την περίοδο της καραντίνας. Είμαι πάρα πολύ κατά. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο άσχημο μπορεί να συμβεί και για τον πελάτη, αλλά και για τον κομμωτή. Και οι κίνδυνοι είναι πάρα πολύ και για τους δύο. Πολίτες που κατέβηκαν στο κέντρο αντικρίζουν και πάλι τις απαράδεκτες εικόνες με τους εξαθλιωμένους άστεγους, οι οποίοι κοιμούνται στο πεζοδρόμιο, και όλα αυτά λίγες μέρες μετά την απομάκρυνσή τους από το επίμαχο σημείο. Είναι εδώ. Δηλαδή, μια-δυο μέρες λείψανε, τους ισιώσανε και μετά ξανά. Αρκετοί φοιτητές επιστρέφουν στις οικογένειές τους, ενώ φοιτητές οι οποίοι θα παραμείνουν στο Ηράκλειο την περίοδο της καραντίνας διεκδικούν μεταξύ άλλων επίδομα ενοικίου. Έχουν αναγκαστεί πάρα πολλοί οι συμφοιτητές μας να φύγουν και να ξενικιάσουν. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Επειδή αυτή τη στιγμή και στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, έχουν τεράστιες δυσκολίες στο να ανταπεξέλθουν και να συνεχίσουν στις σπουδές τους. Επίσης, εκτός από αυτού, να ξεκαθαριστούν και να επιληθούν άμεσα ό,τι προβλήματα υπάρχουν με την τηλεκπαίδευση. Εμείς είμαστε εδώ πέρα γιατί θέλουμε και μια δέσμευση και από τον Περιφερειάρχη ότι θα θέσει και το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ότι θα μιλήσει και με το αρμόδιο Υπουργείο να έρθει ένα κονδύλι για να μπορούμε και εμείς και να ζήσουμε, να σπουδάσουμε. Φοιτητές που είναι δύσκολα να ανταπεξέλθουν οικονομικά, δεν μπορούν να πληρώνουν το ενίκιο τους για να κάτσουν εδώ πέρα μετά τα προσωπικά τους έξοδα. Έλλη Κοκάλη και Στέλλα Μαθιουδάκη κοντά μου για να δούμε περισσότερα. Καλησπέρα και στις δυο σας. Έλλη, θα ξεκινήσω με σένα, καθώς βρίσκεσαι στην καρδιά του Ηρακλείου, σε έναν από τους εμπορικότερους δρόμους της πόλης. Βρίσκεσαι επί της οδού Δεδάλου και η κίνηση είναι αισθητή πίσω σου, είναι ζωηρή.
Θα λέγαμε ότι τα ρολά των περισσότερων καταστημάτων έχουν αρχίσει να κατεβαίνουν, σηματοδοτώντας σιγά σιγά με την πάροδο των επόμενων λεπτών την έναρξη της καθολικής καραντίνας και στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Όμως ο κόσμος εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, στο εμπορικό τρίγωνο και βεβαίως σε όλους τους δρόμους που οδηγούν προς τα ανοιχτά καταστήματα εστίασης, καφετέρια, εστιατόρια, που είναι το επόμενο σημείο συνάντησης. Mm-hmm. Η καταιγίδα που μεσολάβησε νωρίτερα έσπασε το κυριολεκτικά διαχώρητο που επικρατούσε τις προηγούμενες ώρες. Πραγματικά υπήρχαν διαστήματα όπου στους κεντρικούς δρόμους υπήρξε πραγματικά πανζουρλισμός. Η κίνηση του κόσμου, η κίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οι άνθρωποι εκμεταλλεύτηκαν την τελευταία ευκαιρία για να κάνουν ψώνια είτε να κατέβουν για βόλτα, καθώς θεωρούν ότι στη συνέχεια θα παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Η αβεβαιότητα φαίνεται ότι είναι εκείνη που τους παρακινεί σε τελευταίες αγορές και ειδικότερα σε σούπερ μάρκετ ή άλλα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά. Ουρές υπήρχαν μπροστά από τράπεζες, μπροστά από καταστήματα κινητής τηλεφωνίας που θα είναι ανοιχτά για να εξυπηρετούν. Το μόνο κομμάτι που δεν θα δουλέψει με ανοιχτά καταστήματα είναι το εμπορικό. Όμως τα περισσότερα έχουν ήδη στήσει και δοκιμάσει τα ηλεκτρονικά καταστήματα και θα μπορούν να εξυπηρετούν την πελατεία τους ηλεκτρονικά με παράδοση κατοίκων. Οπότε δεν υπήρχε ουσιαστικά δικαιολογία για αυτό που έγινε. Υπήρχε απόλυτο lockdown εξαιτίας της υπερβολικής κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης. Μπορώ να σου πω ότι βρισκόμουν σε κίνηση από τις 10 το πρωί και μέχρι την ώρα την έναρξη της βάρδιας μου στις 3 το μεσημέρι βρισκόμουν καθοδόν για να κάνω δύο απαραίτητες μετακινήσεις για ιατρικούς και άλλους λόγους, τις οποίες ουσιαστικά εργασίες, υποχρεώσεις δεν κατάφερα να ολοκληρώσω όπως έπρεπε, επειδή έπρεπε να υπολογίσω το χρόνο που μεσολαβούσε για να μπορέσω να μετακινηθώ από το ένα σημείο στο άλλο και ήταν πραγματικά τεράστιος. Κάναμε σε όλους το ερώτημα χάρη αστιότητος για το αν αγόρασαν πιτζάμες, αφού θεωρούν ότι θα μείνουν μέσα στο σπίτι όλες τις επόμενες ημέρες που θα μεσολαβήσουν, τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Οι περισσότεροι απάντησαν διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε. Κανένας δεν φάνηκε ιδιαίτερα νεαρότερης ηλικίας να πιστεύει ότι θα μείνει καθυλωμένος στο σπίτι. Αυτή την ώρα η κίνηση που βλέπετε γύρω μας αφορά σε άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία κατευθύνονται στις καφετέριες, στα εστιατόρια που παραμένουν ανοιχτά, καθώς είναι αποφασισμένοι, όπως μας δήλωσαν, αρκετοί νεαροί που πέρασαν από εδώ την ώρα στη διάρκεια του ρεπορτάζ, να εκμεταλλευτούν και την τελευταία δυνατή ευκαιρία να απολαύσουν ένα καφέ με άνεμο ελευθερίας, καθώς θεωρούν ότι τα μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ από τις 6 τα ξημερώματα θα τους στερήσει αυτό το κομμάτι και τη δυνατότητα, την ελευθερία της επιλογής να μπορούν να βγουν όποτε θέλουν και βεβαίως να απολαύσουν ένα καφέ σε μια καφετέρια, σε ένα εστιατόριο. Αυτό που βλέπετε δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τις εικόνες που επικρατούσαν. Εντάξει, τώρα είναι λογικό. Κλείνουν και τα καταστήματα. Όπως προείπες, αρκετοί έχουν ήδη κατεβάσει η ρολά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των συνθήκων, νομίζω ότι η κίνηση ήταν αυτό που είπε και η Γεωργία Μακάκη νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Παρέπεμπε σε εορταστικού τύπου ωράρια. Λοιπόν, Έλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.